Γεια σας και πάλι. Σε προηγούμενο βίντεο δείξαμε πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε το υπόβαθρο από μια εικόνα με το Pixel RX, με τα διάφορα εργαλεία που περιέχει. Τώρα όμως με την εξέλιξη γενικά της τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη έχουν βγει τρόποι και εργαλεία για να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία ήθελαν χειρονακτική εργασία να γίνονται αυτόματα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα από αυτά που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι και να αφαιρέσει το υπόβαθρο από μια εικόνα. Έχει βγάλει το PixelR ένα εργαλείο που το δίνει δωρεάν τουλάχιστον προς το παρόν. Θα το βρούμε εδώ που λέει Creative Suite. Είναι το εργαλείο Remove Background. Στο οποίο επιλέγουμε πολλές φωτογραφίες, όχι μόνο μία. Ας βάλουμε λοιπόν ένα δείγμα. Αυτή είναι εδώ την εικόνα και θα πάρει κάποιο χρόνο και θα αρχίσει με τεχνητή νοημοσύνη να αφαιρέσει το υπόβαθρο. Θα καταλάβει δηλαδή όσο μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το αντικείμενο το οποίο θεωρούμε ότι είναι στο προσκήνιο και θα αφαιρεί το υπόβαθρο. Βλέπουμε εδώ το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό για αυτή την εικόνα. Για να δούμε και κάποιες άλλες εικόνες. Να δοκιμάσουμε αυτήν εδώ που φαίνεται πιο δύσκολη και εδώ βλέπουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και έχω κάποιες επιλογές αφού μπορώ να αφαιρέσω το υπόβαθρο και να μείνει διαφάνεια όπως είναι εδώ ή να βάλω ένα χρώμα μου έχει εδώ μόνο άσπρο μαύρο προς το παρόν και αν θέλω αυτό να κάνω περικοπή της εικόνας. Για να κατεβάσουμε λοιπόν αυτή μπορεί να την κατεβάσω από εδώ σε μορφή αρχείου zip τα κατεβάζει και η εικόνα γιατί έχει διαφάνεια οπότε θα είναι σε μορφή PNG και προσέξτε που θα είναι PNG θα έχει λίγο μεγαλύτερο μέγεθος σχετικά με την αρχική φωτογραφία για να δούμε και κάποιες άλλες εικόνες εδώ με τη γάτα και εδώ έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα και να δούμε ένα ακόμα παράδειγμα αυτό εδώ π.χ. Εδώ βλέπετε ότι έχει κόψει λίγο από την εικόνα, δεν το πέτυχε και τόσο. Και κάτι που δεν το έδειξα πριν, μπορώ αν θέλω να αποθηκεύσω όλες τις εικόνες σε μορφή zip ή μόνο τη μία εικόνα που έχω εδώ. Γιατί μπορώ να προσθέσω και πολλές εικόνες. Ας βάλουμε λοιπόν εδώ κάποιες εικόνες. Βάλω και αυτήν εδώ. Να δούμε λίγο όλες μαζί το αποτέλεσμά τους. Και βλέπω ότι έχω καλό αποτέλεσμα στι περισσότερε και εδώ είναι μια χαρά. Εδώ στον άνθρωπο δεν φαίνεται καλά ότι του έχει κόψει το κεφάλι. Εδώ δεν είχαμε καλό αποτέλεσμα γιατί είναι μια δύσκολη εικόνα. Και εδώ έχει πάρει, δεν μπορεί να καταλάβει ποιο από τα δύο είναι το προσκήνιο, οπότε μας έχει δώσει την πόρτα και το μηχανάκι. Γι' αυτό εδώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, αλλά για αυτά τα δύο θα δείξω έναν τρόπο να βελτιώσουμε την εικόνα. Θα τα κλείσω εγώ λοιπόν όλα από εδώ. Θα κλείσω όλα για να θα βάλω μια εικόνα που την έχω κόψει, αυτή με τον άνθρωπο που ήταν εδώ. Την έχω κάνει πιο μικρή, έχω κάνει περικόπη δηλαδή για να επικεντρωθεί καλύτερα. Και τώρα βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο δεν του έχει κοπεί το κεφάλι όπως έγινε πριν και το ίδιο θα δούμε με το μηχανάκι, αυτήν εδώ την εικόνα αν πάρω σκέτο το μηχανάκι που το είχα τώρα αυτό εδώ θα έχω καλύτερο αποτέλεσμα ναι τώρα έχω κάπως καλύτερο αποτέλεσμα και θυμίζω λοιπόν ή κάνω αποθήκευση μόνο την εικόνα που θέλω ή όλες μαζί αν έχω κάνει μαζική επεξεργασία με το save all και πριν εγώ μπω στο, σε αυτή την εφαρμογή άλλαξα τη γλώσσα στα αγγλικά γιατί η μετάφραση ελληνική είναι λίγο παράξενη και ίσως μπερδεύει κάποιους Αυτά λοιπόν για την αφαίρεση υπόβαθρου με το Pixel με τεχνητή νοημοσύνη.